είναι μια επικίνδυνη, ανιστόρητη και ανόητη θεωρία. Είναι επικίνδυνη διότι στην πραγματικότητα ανακοινεί έναν διχασμό στον ελληνικό λαό. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ακόμα 4% σήμερα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ακόμα πήρε 27% και διεκδικεί με αξιώσεις να είναι η επόμενη κυβέρνηση. Mm-hmm. Δεν μπορεί να έρχεται σήμερα να έρχονται οι πολιτικοί μας αντίπαλοι και να ανακοινούν μνήμες εμφυλίου πολέμου. Δεν είναι δυνατόν σήμερα μετά από τόσα χρόνια μεταπολίτευσης και μιας μεταπολιτευτικής δεξιάς η οποία έβαλε στο χρονοτούλαπο της ιστορίας τις μνήμες του εμφυλίου να έρχονται σήμερα ορισμένοι επικοινωνιακοί σύμβουλοι του κ. Σαμαρά και να τον οθούν, να τον παρωθούν σε αυτόν τον ολισθηρό δρόμο. Γι' αυτό είναι επικίνδυνη, ανιστόρητη, διότι στη χώρα η αριστερά ήταν πάντοτε μέρος του δημοκρατικού τόξου. Να το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένο. Και αγωνίστηκε για τη δημοκρατία. Και ανόητη, να το κάνουμε γιατί λίγο θα πιο συγκεκριμένο. Να ολοκληρώσω όμως. Ανόητη, ναι. Διότι θα έχει ως μοναδικό αποτέλεσμα να ενισχύσει το πραγματικό άκρος αυτόν τον τόπο που είναι η Χρυσή Αυγή. Να το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένο.